Καλό απόγευμα σε όλους. Είμαι και πάλι κοντά σας με πολλά νέα και φυσικά με πολλά εορταστικά event. Santa baby, I want a yacht and really that's not. Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και εμείς θα σας πάμε μια βόλτα σε ένα πολύ ωραίο εορταστικό μπαζάρ στο Μακεδονικό Μουσείο, το οποίο έγινε για φιλανθρωπικό σκοπό. Είναι μπαζάρ τέχνης, με αντικείμενα τέχνης, με βιβλία τέχνης, είτε δικής μας παραγωγής, είτε άλλων εκδοτικών οίκων. Τα χρήματα του μπαζάρ πηγαίνουν στα μουσιοπαιδαγωγικά προγράμματα, στα εκπαιδευτικά προγράμματα και σε κάποιες άλλες δραστηριότητες του μουσείου. Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Η Βίκυ Καγιά βρέθηκε στη συμπρωτεύουσά μας πριν λίγες μέρες για ένα πολύ καλό σκοπό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ, γιατί μόνο που είσαστε και εδώ δίνετε ένα πολύ θετικό μήνυμα σε όλο τον κόσμο που μας βλέπει στο Μακεδονία TV. Είστε πρέσβυρα της ΜΚΟ Make-A-Wish. Όταν σας το πρότειναν, όταν σας το είπαν, ήταν φυσικά αμέσως ναι. Όχι μόνο αμέσως ναι, έκλαψα κιόλα, συγκινήθηκα, γιατί αγαπώ πάρα πολύ τα παιδιά, ασχολούμαι όσο μπορώ και με ό,τι δύναμη έχω τα τελευταία 8 χρόνια και με ιδρύματα και με παιδιά που έχουν θέματα με την υγεία τους και με ορφανά. Το Make-A-Wish όμως με άγγιξε, γιατί είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά να καταφέρεις να κάνεις την ευχή ενός παιδιού το οποίο πάσχει από πολιτικές ασθένειες για τη ζωή του. Στην προσπάθεια αυτή, η κυρία Καγιά, ως πρέσβυρα του Make-A-Wish, δέχτηκε με μεγάλη χαρά και πήραμε την πρωτοβουλία να σχεδιάσουμε ένα βραχιολάκι το οποίο θα φέρει την υπογραφή της. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ξεκινήσαμε λοιπόν με την ιδέα του αστεριού, που είναι το σύμβολο του οργανισμού του Make-A-Wish, και στη συνέχεια με τη δικιά της πινελιά ολοκληρώσαμε ένα βραχιόλι σε δύο χρώματα, το οποίο ελπίζουμε ότι πραγματικά θα εξαντληθεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε σε αυτό το μεγάλο έργο που κάνει το Make-A-Wish και η Links of London, το ομίλου Folly Folly, να μπορέσει να συνεισφέρει στο μεγάλο αυτό φιλανθρωπικό έργο. Οι ευχές του Make-A-Wish πολλές και συγκινητικές, όπως αυτή και της μικρής Παναγιώτας. Ευχήθηκε στον Άγιο Νικόλο να την κάνει καλά, όπου και έγινε καλά. Και η ευχή της ήταν, άμα με κάνεις καλά, θα σου αναστηλώσω το κλεισάκι το οποίο κατέρεε στο χωριό της. Μετά όμως υποτροπίασε. Δεν κατάφερε να ξαναχτίσει. Καταφέραμε και κάναμε, ξέρετε, αυτά τα μικρά τα κλειστάκια. Και μετά όταν γύρισε αυτό το παιδί πίσω στο νοσοκομείο, οι γιατροί δεν το αναγνωρίζανε. Ήταν ένα άλλο παιδί. Η ευχή της την είχε αλλάξει τόσο πολύ, Παναγιώτα έφυγε από τη ζωή. Και για το τέλος σας έχω μια μοναδική πρόταση, να πάτε να απολαύσετε μια χωροθέατρο ακροϋπτάμενη παράσταση στο θέατρο Αυλαία. Εκεί θα συμμετέχουν πρωταθλητές Ολυμπιονίκης ρυθμικής ακροβατικής και πολλοί ακόμα. Αυτά ήταν τα νέα μας για αυτή την εβδομάδα. Την επόμενη όμως σας έχω πολλά νέα, τα οποία θα είναι πολύ πιο φωτεινά, πολύ πιο γλυκά και πολύ πιο εορταστικά.